Απόγευμα, καλησπέρα σας. Τελευταία Τετάρτη του Μάη. Είναι η εβδομάδα που αρχίσανε και εξετάσεις, αρχίσανε και τα ειδοσχολικά, αρχίσανε και εγώ έχω βραχνιάσει. Γιατί πριν με παγωμένα, αρχίσαμε και πριν τα παγωμένα μας και βραχνιάζουμε. Καλό απόγευμα λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι. Είναι η τελευταία Τετάρτη του Μαΐου και καλεσμένοι μας είναι οι φίλοι μας, οι πρόεδρο, η γραμματέας των οδοντιάτρων, η κυρία Μαρία Αγρυπίδου, μαζί με άλλους δύο γιατρούς. Μισό λεπτό τώρα να σας τα πω όλα. Βέβαια, να πούμε τώρα που μπήκαμε στο Μάη και μπαίνει και εξεταστική περίοδο, ήδη έχουν αρχίσει στο γυμνάσιο και στο λύκειο οι ειδοσχολικές εξετάσεις για να πάρουν το πτυχίο τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μία πίεση. Μετά τα παιδιά τα άλλα ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες. Και γενικά έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λίγο οι καλεσμένοι με εμένα τώρα έχουν αργήσει, αλλά εγώ θα ξεκινήσω να κάνω την ανακοίνωση, γιατί όπως μας έλεγε η φίλη μας η Μαρία, μαζί με κάποιους άλλους γιατρούς, με 7 γιατρούς, δημιουργήσανε το βιβλιαράκι που δίνει τις συμβουλές ώστε να αποφύγουμε το κάπνισμα και να διακόψουμε το κάπνισμα. Λοιπόν, και θα διαβάσω την ανακοίνωση μέχρι να έρθουνε. Και λέει ότι στα πλαίσια της ενημέρωσης και αραγωγής για τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος, οργανώσαμε εκδήλωση στο Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής στα ΜΕΑ Παναγιά Ευαγγελίστρια τη Δευτέρα 30 Μαΐου και ώρα 8. Να σας πω ότι 30 Μαΐου έτσι κι αλλιώς είναι η μέρα κατά του καπνίσματος και γι' αυτό επιλέξανε να κάνουν την εκδήλωση και εκείνη την ημέρα. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν ένα βιβλιαράκι όλοι αυτοί οι καθηγητές γιατροί που θα το διαμένουν δωρεάν, θα το δίνουν δωρεάν, ώστε να μπορέσουν να δίνουν συμβουλές στους καπνίζοντες για να διακόψουν το τσιγάρο και να αποτρέψουν κάποιους άλλους να το ξαναξεκινήσουν. Η ανακοίνωση λοιπόν λέει, το δελτίο τύπου λέει, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος 31 Μαΐου, είναι η ημέρα κατά του καπνίσματος, εκδώσαμε το βιβλίο 8 λόγοι για να κόψεις το κάπνισμα. Παρουσιάζουμε τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία μέσα από τα μάτια των ειδικών και συγκεκριμένα από 8 διαφορετικές ειδικότητες. Σας περιμένουμε όλους στο Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής στα ΜΕΑ Παναγιά Ευαγγελίστρια, που είναι Θαλιάς Λουκίδου 3 στην Ηλιούπολη. Αν θέλετε κάποιο τηλέφωνο για να ενημερωθείτε, είναι το 210-99-41-486, 210-99-41-486, και μπορείτε να καλέσετε και να ενημερωθείτε και να πάρετε και το βιβλιαράκι αυτό. Η συγγραφή λοιπόν του βιβλίου είναι Γιαννάκου Πάσχου Άννα, είναι η νοσηλεύτρια, αντιδήμαρχος πρόνοιας Δήμου Καλλιθέας. Και μετά είναι η Παπαλά Κωνσταντίνα, ογκολόγος, ακτινοθεραπεύτρια, διευθύντρια των ακτινολογικών ογκολόγων μας. Η Αγραπίδου, η Μαρία, η φίλη μας, που είναι οδοντίατρος, υπεύθυνη δημόσιων σχέσεων, πρόεδρος οπιστικού περιοδικού των ΟΣΥΠΗ, Σκουπανιώτη Αθανασία, φιλόλογος, νηπιαγωγός, προϊστάμενη διεύθυνσης παιδικής αγωγής Δήμου Καλλιθέας, η Ζιγούλη Ιβούλα, Ολυμπιονίκης Πάλης, πρόεδρος Σωματείου Ολυμπιονικών Ελλάδος, η στρατηγού Μαρία, δικηγόρος Παραρίου Πάγου, διαμεσολαβήτρια στο δόκτωρ Σπηλιόπουλο Κωνσταντίνο, α όχι, διαμεσολαβήτρια. Και μετά είναι ο δόκτωρ Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος,
πλαστικός χειρούργος και υπανδύθωμα ηθοποιός. Το βιβλιαράκι δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιός, UNESCO, Ιδρύματος Καποδιστρία, Σύλλογος Ολυμπιανικών Ελλάδων και Φιλιθλητικών Συλλόγων. Τώρα το βιβλιαράκι, εγώ έχω μια εικόνα εδώ, αλλά πώς να σας τη δείξω, νομίζω ότι θα μας το φέρουν να το δούμε. Και τώρα εγώ και να το... πώς να το δείτε, δεν φαίνεται καλά. Ξεκινάς να ζεις, λέει, και βγάζεις νοκάουτ όλο το άγχος και τα πάντα όλα. Λοιπόν, να πούμε τώρα, θα πω και κάτι δυσάρεστο που με στεναχώρησε πάρα πολύ, μια ευκαιρία τώρα. Έφυγε από κοντά μας ο σενεριογράφος, σκηνοθέτης, ο Νίκος Γιωργακόπουλος. Ήταν ο υπεύθυνος στη θεατρική ομάδα του παλιού Φαλήρου. 14 Μαΐου είχε ετοιμάσει το μονόπρακτο που θα ανέβαζε, που εν τέλει πήγαμε και δεν ήταν οι πύλες ανοιχτές. Και απορία, όλοι δηλαδή που είχαμε πάει, λέμε τι. Έφυγε από έμφραγμα ξαφνικά. Από χτες που το έχω μάθει, έχω τρελαθεί, γιατί εγώ το μάθα τελευταία στιγμή. Η δία του έγινε τη Δευτέρα. Ένας άνθρωπος που είχε προσφέρει πάρα πολλά στο θέατρο, είχε δουλέψει στην ΕΡΤ, είχε αφιλοκερδός, εθελοντικά αφιλοκερδός, το έκανε για το παλιό Φάλιρο και οργάνωνε το θέατρο και ετοίμαζε τις θεατρικές παραστάσεις. Τελευταία φορά είχαν ανέβει παραστάσεις του λίγο πριν την καραντίνα, το 19. Δυστυχώς μετά μας κλείσανε. Δεν πρόλαβα λοιπόν εγώ να παίξω μαζί. Και δώσει το ρόλους και δεν προλάβαμε να το παίξουμε. Έχω στεναχωρθεί πάρα πολύ. Έχω στεναχωρθεί γιατί έφυγε τόσο ξαφνικά. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Κύριε Νίκο, καλό παράδεισο. Πιστεύουμε από εκεί ψηλά να μας βλέπεις εμάς εδώ κάτω και να μας δίνεις την έμπνευσή σου να δημιουργούμε. Εγώ ξέρω πόσα έργα ήταν στο σερτάρι σας που δεν παιχτήκανε, που δεν τα παρουσιάσατε, δεν προλάβατε να τα παρουσιάσετε. Βέβαια ξέρω ότι οι αγαπημένοι σας φίλοι, αυτό το μονόπρακτο που θα ανέβαινε στις 14 Μαΐου ο Δήμος του παλιού Φαλήρου, θα το ανεβάσει το Σεπτέμβρη προς τιμή σας και βέβαια θα είμαστε εκεί. Καλό ταξίδι, κύριε Νίκο Γεωργακόπουλε. Μια άλλη ανακοίνωση που θέλω να κάνω, θέλω να πω ότι ο χορός των Κριτών την προηγούμενη. Να πω για την εκδήλωση που έκανε η Ζακυνθική Εστία εχθές. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν το αφιέρωμα στα Ένωση των Εφταμίσων. Να πω δύο πράγματα και για αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια καλό γι' αυτό. Ο κύριος Καρακασίδης, ο Καρακασίδης, κάνει πολύ ωραία δουλειά. Όλα πάρα πολύ. Και να που έχουν έρθει και οι καλεσμένοι μας, λοιπόν, να που ήρθανε, δώστε μου ένα λεπτό να βάλω ένα. Δώστε μου ένα λεπτό να βάλω δύο.
κορίτσια μου. Λοιπόν, η αγαπημένη μας Μαρία Γρυμπίδου, έτσι κι αλλιώς την ξέρουμε, είναι αγαπημένη. Λοιπόν, να το βιβλιαράκι που ετοιμάσανε, που σας έκανα τώρα την ανακοίνωση. Θέλετε να έρθετε λίγο πιο έτσι, καινούργια μου αγαπημένη φίλη. Μαρία είναι και η καινούργια μας φίλη. Ναι. Μαρία Στρατηγική. Α, είδατε. Αυτό σημαίνει ότι εμένα σίγουρα με αγαπάει η Παναγιά, γιατί όλο Μαρίες με πλησιώνουν. Μαρίες, καλό. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και εσάς. Λοιπόν, και τα κορίτσια αυτά έχουν δημιουργήσει μαζί με άλλους, είπα τα ονόματα, γιατί τώρα διάβαζα το δελτίο τύπου που μου στείλες και έτσι έκανα όλη την ανακοίνωση. Άμα θέλεις τώρα να κάνουμε μια πάλι ανακεφαλαίωση στα ονόματα, το ξανακάνουμε. Να ξεκινήσω από τη Μαρία. Μαρία Στρατηγού. Μαρία Στρατηγού. Είστε... Είμαι δικηγόρος. Μπράβο. Δικηγόρος. Έλα, μην μου ντρέπεσαι. Πίνουμε καφέ, μην μου αγχώνεσαι. Η Μαρία τώρα μας έχει γράψει για το νομικό κομμάτι. Μαρία. Για το νόμο δηλαδή. Την καινούργια νομοθεσία που από ναι, πότε, όχι, Μαρία, ναι. Από πότε ξεκίνησε η εσωτερική νομοθεσία σχετικά με την απαγόρευση καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Είναι πολύ παλιά. Ξεκίνησε από το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα και έχουμε φτάσει μέχρι και σήμερα που το 2019 είναι ο καινούργιος νόμος, ο 4633 του 2019. Στα ενδιάμεσα βέβαια είχαμε και κάποιες άλλες διατάξεις, αλλά έχουμε οι οποίες κατά κύριο λόγο ήταν ανεφάρμοστες. Να σου πω εσένα τώρα, που μου λες ήρθες άβαυτη και περιποίητη, ότι δείχνεις τουλάχιστον 10 χρόνια μικρότερη από την τελευταία φορά που σε είδα και πιο ανανεωμένη. Έκανα lifting. Δεν ξέρω αν έκανα lifting, δουλεύεις τώρα, αλλά... Έχει κάνει καλό είναι. Ό,τι έχει κάνει καλό είναι. Ό,τι έκανες πες το μας να το κάνουμε και εμείς. Έχω τρέξει πάρα πολύ για το βιβλίο. Γιατί μικραίνεις 10 χρόνια και αδυνάτησε κιόλας που την είδα. Ότι αδυνάτησε, ναι, ίσως αυτό να με μικραίνει, να ξέρεις. Ίσως αυτό, αλλά τι να πω, έχω πάθει πλάκα με το. Αν κάνεις κάτι, πες το να το κάνω κι εγώ, γιατί το χρειάζομαι. Δεν κοιμάμαι καθόλου το τελευταίο καιρό. Έχω τρέξει πολύ για το βιβλίο. Οι φίλοι μου, γιατί τα παιδιά που έχουμε γράψει, όλοι οι συγγραφείς, είμαστε φίλοι. Αυτό είναι βασικό, πρέπει να το πω. Είμαστε φίλοι. Και έχουμε φοβερή συνεργασία. Εγώ είμαι η ψυχή, η κακή και πιεστική, και η ψυχή, που τους λέω όμως, πρέπει να το κάνεις χτες. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο πολύ του καλλιτεχνικού, όπως ξέρεις. Και βέβαια όλα τα παιδιά είναι, όπως είπα, πρώτα φίλοι μου, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι πολύ αξιόλογοι. Δηλαδή είναι όλοι στο δικό τους τον τομέα, ειδικοί, experts. Γι' αυτό και λέμε μέσα από τα μάτια 8 ειδικών, έτσι, το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί. Τα παιδιά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ απλά λόγια, γιατί εμείς θέλουμε να είναι κατανοητό στο κοινό. Για να μπορούν να τα διαβάσουν. Βεβαίως, και να μπορούν να θέλουμε τα να απευθυνθούμε από τα παιδιά, να συζητούσαμε και μέσα στο αυτοκίνητο που ερχόμασταν. Τους μεγάλους. Να κάνουμε εκδηλώσεις και σε σχολεία, σε λύκεια κλπ. Και βέβαια στους μεγάλους. Να σας πω κάτι τώρα, γιατί έκανα και αυτή την αυτή, ότι εγώ τώρα επειδή πάω να γράψω μάθημα και είμαστε βιαστικά, εννοείται ότι θα το πάω να δώσω. Σου το είχα υποσχεθεί και το άγχος μου ήταν μήπως δεν προλάβω σήμερα. Ευτυχώς το τυπογραφείο μου τα έστειλε σήμερα, εντάξει. Προλάβαμε. Όχι, για να πω στο διευθυντή να του πω μην αμέσω ψέματα και πάρει και το βιβλίο για να καλέσει στους ανθρώπους. Να του γράψω αφιέρωση. Όχι, για να καλέσει το Σεπτέμβρη να έρθετε να κάνετε μια ομιλία εκεί στο σχολείο. Νυχτερινό εμένα, αλλά όλοι καπνίζουν εκεί. Όχι, δεν έχει να κάνει, ναι. Νομίζω ότι πρέπει στα λύκεια, από εκεί ξεκινάει. Ναι. Και νομίζω ότι έχει φύγει πια αυτό. Εγώ νομίζω τώρα ότι δεν είναι πια η μαγιά. Κάποτε θυμάμαι, πηγαίναμε πίσω, εγώ θυμάμαι εδώ στο τέταρτο που πήγαινα και πήγαινα πίσω από το σχολείο να κάνω τσιγάρο. Ήτανε μαγιά να κάνουμε τσιγάρο. Πίσω από την πίσω μεριά, τα κακά παιδιά πηγαίναμε από την πίσω μεριά. Και πώς το κρατούσατε και με στυλάκι. Αχ, ήταν το όνειρό μου να έχω κόκκινα μακριά νύχια και να έχω και τσιγάρο. Εγώ γι' αυτό ήθελα να πάω. Όχι, φρέντες δεν μ' άρεσε. Ήθελα να είμαι λίγο κλάδι. Ξέρεις γιατί όμως, έχουμε ένα κομμάτι που το γράφει ο ηθοποιός μας, ο Θωμάς ο Πανδής, ο οποίος είναι και πολύ γνωστός.
Έχει κάνει και τηλεοπτικές σειρές και τα λοιπά. Και ο Θωμάς γράφει μέσα ότι πραγματικά μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το θέατρο, έχει περάσει η εικόνα του... Συγγνώμη, αλλά εγώ έβλεπα τη Βουδουκλάκη. Παλιότερα ήταν, ναι. Και μ' αρέσει. Ευτυχώς όμως σήμερα... Βεβαίως. Εγώ ήμουν παιδάκι, έτσι επηρεάζεται. Έτσι, σήμερα στις μέρες μας ευτυχώς αυτό έχει καταργηθεί. Δεν υπάρχει, ναι. Και έχει καταργηθεί. Νομίζω τώρα ότι και επειδή εγώ όταν πήγα σε κάτι γυρίσματα και στον Άλφα... Και έχει γίνει και τερματέ, ναι. Όχι, απαγορεύεται και μέσα. Ναι. Απαγορεύουν και να δείχνεις ότι πίνεις αλκοόλ μέσα στα... Δεν έπρεπε. Είναι τα μηνύματα διαφορετικά. Βέβαια τώρα περνάνε άλλα μηνύματα, τι θα το κάνεις. Καλά, τώρα περνάνε να παντρεύεται ο άντρας με τον άντρα. Εντάξει. Καλύτερα προτιμώ το τσιγάρο. Εδώ που τα λέμε. Εδώ που τα λέμε. Το τσιγάρο σκοτώνει. Σκοτώνει το τσιγάρο. Το σκοτώνει. Το άλλο δεν σκοτώνει. Σκοτώνει. Σκοτώνει ψυχές. Σκοτώνει δικές. Δολοφονία αρχές. Ανατρέπει, ανατροπή, ριζική. Ριζική ανατροπή και θα υπερισχύσει το γυναικείο που έτσι θα γίνει στο μέλλον. Η γη θα καλλιεργήσει μόνο γυναίκα. Ναι, ναι. Το πω και λίγο φιλοσόφικα. Λοιπόν, άρα είπατε τις επιρροές που έχουμε από, το, από τις τηλεόραση. Όντως η τηλεόραση επηρεάζει πάρα πολύ. Πάντα. Και να ξέρεις ότι για τους ηθοποιούς είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτοί που καπνίζουν να ανταπεξέλθουν στο θέατρο, στους ρόλους τους. Γιατί μπορεί να χρειάζεται να χορεύουν, να τραγουδούν, να είναι ένας μονόλογος ή... ή ο ρόλος τους να έχει πολλά λόγια γρήγορα, πρέπει να έχουν ορθή αναπνοή. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή ακόμη και για εκείνους τους ίδιους να μπορούν να τα ταπεξέλθουν στο ρόλο τους αυτοί που καπνίζουν. Ναι. Κωνσταντίνα Παπαλά. Κωνσταντίνα Παπαλά. Η φίλη μου, η αγαπημένη Ντιάνα, είναι ογκολόγος. Όλοι οι φίλοι μου είναι. Ξέρεις πώς το πάω τώρα. Ανάποδα. Ξεκινήσαμε από το τέλος και ξεκινήσαμε με τη Μαρία. Δεν ξέρεις γιατί. Μετά είπαμε για το Θωμά. Δεν ξέρει γιατί. Γιατί. Με δίδυμος, ξεκινώ από το τέλος. Έτσι, πάντα. Εγώ υδροχώρησα και από το τέλος ξεκινάω. Από το τέλος. Τα βιβλία που παίρνω από το τέλος τα ξεκινάω κι εγώ. Κλέβεις, έβλεπες το τέλος. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Παπαλά, η αγαπημένη μας Ντιάνα, είναι ογκολόγος, ακτινοθεραπεύτρια, είναι διευθύντρια βέβαια στον Άγιο Σάββα και για να μην τρομάξει τόσο πολύ τον κόσμο και πει το κλασικό καρκίνο του πνεύμονα κλπ. Κλπ, γράφει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για το παθητικό κάπνισμα και για το πώς επηρεάζει όλους τους υπόλοιπους και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι της μέσα στο βιβλίο. Και αυτό το παθητικό κάπνισμα ισχύει δηλαδή. Έχω καπνίσει εγώ όλες τις μάρκες. Καπνίζετε εσείς γύρω-γύρω μου. Βέβαια. Εντάξει, να σας πω κάτι. Εγώ κάπνιζα κάποτε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σκονόμουν. Και ήμουν 22 χρονών. Εγώ το άρχισα μεγάλη. Είμαι 22 χρονών. Το άρχισα μεγάλη. Και μου θυμάμαι η μάνα μου. Η μαμά μου είναι έτσι και... Δεν έχει τελειώσει η γυμνάσια και λύκη, αλλά είναι, τα λέει κριτικά έτσι η ομά και αυτά με ταρακούνι ο πρωθός. Τσιγαρόπιθα. Ναι, τσιγαρόπιθα. Λοιπόν, λέει κάτι ωραία ρε παιδί μου, τα λέει έτσι με κριτική αυτή και τα λέει ωραία, τώρα δεν επιτρέπεται να τα πω. Λοιπόν, και με πήγε και πήγαμε σε ένα πνευμονολόγο και μου έδωσε ένα σιρόπι που όταν το πει να έβγαζα φλέματα γιατί τα πνευμόνια μου είχαν μαυρίσει και ήταν άσπρα ήταν. Από τότε λοιπόν εγώ άρχισα, τώρα δηλαδή καπνίζω, αλλά καπνίζω μερακλείδικα. Αυτό. Δηλαδή, θα κάνω ένα τσιγάρο πριν κοιμηθώ. Α, μπορεί να σηκωθώ όμως και το πρωί να καπνίσω 2-3-4 τσιγάρα. Όχι, δεν καπνίζω, δεν καπνίζω το πρωί. Δεν προλαβαίνει. Στη δουλειά δεν προλαβαίνει. Το πρωί που σηκώνομαι δεν θέλω τσιγάρο. Πίνω τον καφέ μου, πίνω το χαμόμελο, φεύγω στη δουλειά, δεν μπορώ να καπνίσω. Τώρα, ας πούμε, δεν καπνίζω. Αν θα βγω όμως σε ένα μαγαζί το βράδυ για ποτό, θα ανάψω ένα τσιγάρο, έτσι να το έχω να καίγεται μηχανικά. Και το βράδυ πριν κοιμηθώ, θέλω οπωσδήποτε ένα τσιγάρο. Τώρα, άμα πάω σε ένα ταβερνάκι και πιω το κρασάκι μου, μπορεί... Ανάλογα όμως, γιατί τώρα έχει αρχίσει και με να νουρίζει. Μεγαλυνεύει, με να νουρίζει. Και μπορεί να έχω φάει και να κάνω ένα τσιγάρο και θέλω κοιμηθώ μετά, να πέσω τέτοιο.
Και το αποφεύγω. Το έχει συνδυάσει με αυτό. Ναι, το συνδυάσα με τον ύπνο. Εγώ και το έχω συνδυάσει με ενεργοποίηση, ξέρεις, το πρωί. Με καφέ και ναι. Το είχα συνδέσει κάποτε και με την που πάμε τουαλέτα και αυτά, αλλά μετά το βγάλα και αυτό. Είναι τέλειο, όλα ψυχολογικά. Κορίτσια μου, όλα στο μυαλό σας είναι. Πάρτε το απόφαση και κόψτε το τσιγάρο. Όχι, είναι στο μυαλό όλα, γιατί όντω είναι στο μυαλό. Εγώ το βλέπω ότι είναι στο μυαλό, είναι καθαρά. Ρε παιδί μου, λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πιω καφέ χωρίς γάλα. Λες και να ρίξω μια σταγόνα γάλα, θα μου δώσει τις βιταμίνες, να πάρω ενέργεια και να κάνω και να... Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι καθαρά. Κεφαλικό. Ναι. Πολύ κακό συνδυασμό είναι το γάλα με τον καφέ. Για το στομάχι, άλλη φορά θα σου εξηγήσω. Ναι. Τώρα για την νοοτροπία. για την νοοτροπία τώρα. Υπήρχαν ο μπαμπάς μιας φίλης μου, πνευμονολόγος, παλαιός, έχει φύγει από τη ζωή άνθρωπος και μου έλεγε, συμβούλευε τους ασθενείς του, κόψε το τσιγάρο. Και ο ίδιος κάμιζε τσιγάρο. Δάσκαλε που δίδασκες ορισμένα πράγματα. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία. Εντάξει, αλλά είναι όπως σε γυμναστής, ήδη είναι πολύ που το κάνουν αυτό. Ναι, εντάξει, και εγώ το κάνω αυτό. Διδάσκω κάτι και να με τη στάση της ζωής μου να μην το... Να μην τον υιοθετεί. Να μην το υιοθετώ. Εγώ πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι μια φορά είχα πάει σε... δεν θυμάμαι, γυμναστήριο νομίζω, ναι. Και είχα έναν διατροφολόγο που ήταν χοντρή. Και μου λέει, θα κάνεις αυτή τη διατροφή, αυτό. Κοίταγα εγώ τώρα, ξέρεις, εκεί. Και της λέω, ωραία τα λες. Αλλά αν ήθελα να δυνατήσω, εσύ και δεν το κάνεις. Δεν έφταιγα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εγώ που είμαι οδοντίατρος. Αν έρθουν σε μένα και έχω μαύρα δόντια, γαλασμένα δόντια, τι εικόνα θα δίνω στους ασθενείς μου. Σωστό. Εντάξει, κοίταξε, αν είναι σημείδες, μπορεί αυτή να έχει θυροειδή, μπορεί να έχει κάποιο θέμα για να μην μπορεί να χάνει, μπορεί να γέννησε. Μα μπορεί να το ρυθμίσει. Εντάξει. Όχι, θέλω να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα είδημα που το φουσκώνεις, είναι καθαρά ορμονικό και είναι είδημα που μαζεύει υγρό ανάμεσα στο κρέας, πώς να το πω, και φουσκώνεις και δεν είναι κιλά, δεν είναι λίπος. Είναι υγρά. Ναι, εντάξει, δεν είχε κάτι παθολογικό. Δεν είχε κάτι παθολογικό. Καλά, δεν το ξέρουμε τώρα. Δεν ξέρω πόσο χοντρή ήταν η γυναίκα. Εντάξει, δεν ήταν γυμνάστρια και σιλφίδα. Εντάξει. Ήταν. Να σου πω κάτι, εγώ αυτό θα το έλεγα. Εγώ πως έχω πάει σε κάτι αισθητούτα που μου κάνουν πρόταση να πάρω προγράμματα και τη βλέπω την άλλη γυναίκα. Το έχω πει, τη λέω, εσύ το έχεις κάνει αυτό. Έχει πετύχει σε σένα. Έχει πετύχει. Το έχω πει αυτό. Γιατί πήγαινε η άλλη, ήταν χοντρή η άλλη και πήγαινε να μου πουλήσει εμένα ένα 1.000 ευρώ, 2.000 πρόγραμμα. Εντάξει. Τα οποία τα πληρώσει και δεν τα κάνει, έτσι. Δεν τα κάνει ποτέ κανεί. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι γεγονό. Ναι, δεν τα κάνει. Σταυρούλα ζυγούρι. Α, λοιπόν, η σταυρούλα ζυγούρι ή όπως την ξέρει ο κόσμος, βούλα ζυγούρι, είναι η Ολυμπιονίκη Πάλης. Είναι το κορίτσι που μπήκε. Είναι το κορίτσι που μπήκε μέσα στα σπίτια μας το 2004 και βγήκε η Ολυμπιονίκης. Πρέπει να σας πω ότι η Βούλα, αν θυμάσαι, θα ερχόταν σήμερα μαζί μας. Δυστυχώς της έτυχε κάτι έκτακτο, καθυστέρησε πάρα πολύ και έτσι δεν πρόλαβε να έρθει. Την επόμενη φορά θα είναι και αυτή. Η Βούλα είναι power. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, είναι η χαρά του παιδιού, γυμνάζεται, δεν καπνίζει, προσπαθεί να ενημερώσει τον κόσμο, είναι ακίνητη και είναι και ξάδερφη μου, έτσι έχω βάλει και το σόι. Ναι, και θα κοιτάξεις να μου φέρεις εδώ και καλεσμένη. Εννοείται, το κορίτσι μου δεν θα φέρω. Όπως και η φίλη μου Μαρία θα έρθει. Εγώ δουλεύω σαν δικηγορικό γραφείο που με έχουμε πάρει. Λοιπόν, η Αθανασία Κουτανιώτη. Λοιπόν, η φίλη μου η Αθανασία είναι φιλόλογος και νηπιαγωγός, παρακαλώ, παιδαγωγός. Το κορίτσι λοιπόν αυτό είναι διευθύντρια στους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Καλλιθέας. Είναι το κορίτσι κλειδί. Η φίλη μου που γνώρισα. Μπράβο. Είναι αυτή η ξανθιά, η αδυνατούλα. Ένας παιδικός άνθρωπος που τον βλέπεις και είναι έτσι μικροκαμωμένος, αλλά... Φαίνεται ότι είναι δύναμη, είναι σαν τον Ναπολέον. Όσο μικρή είναι, τόσο τη μαχήτρια είναι. Είναι ο φόβος και ο τρόμος, η Αθανασία. Σαν τον Ναπολέον, όλοι κάθονται σούζα μπροστά της. Είναι λοιπόν το κορίτσι που μας έχει γράψει από το δικό της κομμάτι.
τι γίνεται με το κάπνισμα, με τα παιδιά, μέσα από την οικογένεια κλπ. Κλπ. Γιατί πίστεψέ με, είναι πάρα πολλά χρόνια σε διοικητική θέση, είναι αυτή που όντως γνωρίζει τα πράγματα από μέσα. Εσένα σε ξεπερνάω, σε περνάω. Μένα με περνά, και τέλος. Πάω στο Σπηλιόπουλο Κωνσταντίνο. Μάλιστα. Είναι ο αγαπημένος μας. Ο Κωνσταντίνος, εκτός ότι είναι Δον Ζουάν, είναι κούκλος, κούκλος είναι Δον Ζουάν. Και να σας πω κάτι ρε παιδιά, δηλαδή, κάνει και το επάγγελμα που αντιπροσωπεύει, έτσι, είναι πλαστικός χειρουργός. Είναι το παιδί μας, είναι ο αγαπημένος μας, ο οποίος είναι πανέμορφος από μόνος του. Και όταν τον είχα πρωτογνωρίσει, πριν πάρα πολλά χρόνια, και μου είχε κάνει, εγώ έχω κάνει μια εξειδίκευση και ήταν ο δάσκαλός μου, έτσι, ο Κωνσταντίνος τότε, που κάναμε τα σεμινάρια και του λέω, βρε, του λέω να σου κάνω μια ερώτηση. Τις γρίες, ας πούμε, τις βάζεις κάτω γιατί σε βλέπουν όμορφο και τις κάνεις ενέσεις γιατί σε βλέπουν όμορφο. Και γέλαγε. Λοιπόν, είναι ένα παιδί θετικό, δηλαδή, σε θετική ενέργεια. Δηλαδή, σε μένα δεν θα κάνει να γίνω κι εγώ. Είσαι. Εμένα μου λέει θα με πετάξει από το παράθυρο πάντως, εντάξει. Κάθε φορά που πάω και του λέω τι θα μου κάνεις, τι θα μου κάνεις, τι θα μου κάνεις. Και μου λέει θα σε πετάξω από το παράθυρο να ησυχάσω. Όχι, εγώ να σου πω κάτι, εγώ κάτι θέλω εδώ. Μπότοξ. Θες κάνα μπότοξ, ένα υλουρονικό. Μπότοξ δεν κάνω εδώ, δεν κάνω. Ποιος το πες. Δεν κάνει γιατί έχω ακεντρικές φλέβες και θα πέσω η μούρη. Μου το έχει πει δραματολόγος. Το πάει να κάνω και μου πάει να δεν σου χτυπάει. Ναι, εκεί εδώ. Όχι, ε. Ναι, αλλά εσύ είναι αμέσως. Τώρα αυτό είναι ο ειδικό. Εσύ τώρα τι, από δικηγόρο έγινε πλαστικό χειρουργό. Τι γίνεται, εγώ άμα δεις όταν όπως κάνω στα αυτά μου, βλέπεις εδώ, είναι οι δύο κεντρικές μου φλέβες που μου κρατάνε το πρόσωπο, τα μάτια. Ναι. Αν το χτυπήσω, μου είπε ο δερματολόγος, επιστήμονας δερματολόγος, πήγα εκεί γιατί κάνει και κόσμο μοντέλο. Και πήγα να μου κάνει ο άνθρωπος αυτός και μου λέει: εγώ δεν σου κάνω μπότοξ εδώ γιατί θα κρεμάσεις όλο. Κρινοπαριακές. Ηρεακό εδώ πέρα. Εδώ μόνο. Εδώ ναι. Εδώ μου λέει: θα σου κάνω. Εδώ. Αυτό θα το δει ο ειδικός τώρα. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Ο καθένας το είδος του. Εδώ μου είπε: αν κάνω μεσάκια μεσοθεραπείες και τέτοια ψηλά πράγματα. Και ο Λουμίδη στον καφέ, λέω εγώ. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όπως θα δει. Αλλά κάνουν και νήματα, δεν κάνουν τώρα και σε τεντώνουν. Κάνουν τα πάντα. Ναι, εγώ είδα φωτογραφία νήματα και μου πήγε 31 όμως. Φοβήθηκε. Δεν είναι κάτι, δεν πονάει κάτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Όχι. Αφού στα κάλλη τι είναι ο πόνος. Εγώ μπει μαζί μου το Κωνσταντίνο σε χειρουργείο που κάνει νήματα. Και το άξερε παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Κάνει. Απλά κάνει αρκετές ώρες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Πονάς μετά. Όχι. Απλά σε τιτώνει. Και πόσο κρατάει αυτό. Τώρα, μα τι ρωτάς. Πρέπει να έρθει να του κάνει μια ανάκριση εδώ πέρα. Από Σεπτέμβρη πρέπει να έρθει να του κάνω ανάκριση αισθητικής. Θες να του πάρεις να μας πει. Θα σε σαγηνεύσει με το βλέμμα του. Είναι κούκλος. Έχετε τα ίδια όμορφα μάτια γαλανά. Ωραία, άρα θα πρέπει να με κάνει και εμένα ομοιά του. Ομοιά του. Εντάξει, να του πει μια κούκλα να με κάνει. Πες βρήκα μια τρελή που θέλει να την κάνει μια κούκλα. Θα μου πει χειρότερη από σένα. Όχι, είμαι πιο κούκλα από ό,τι είναι. Έτσι, πιο κούκλα από ό,τι είναι, βέβαια. Και πάμε στην Άννα Γιαννάκου Πάσχου. Η αγαπημένη μας Άννα είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και μόνο που σου μιλάει πραγματικά είναι τόσο γλυκιά. Είναι αντιδήμαρχος πρόνοια στην Καλλιθέα. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε το βιβλίο ήταν αντιδήμαρχος υγείας, τώρα έγινε πρόνοιας, άλλαξε η αντιδημαρχία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει βάσεις γερές στα αντικαπνιστικά ιατρία, γνωρίζει πάρα πολύ το πρόβλημα, η ίδια είναι νοσηλεύτρια, διδάσκει, έχει διδάξει και νοσηλεύτρες κτλ. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, έχει πάρα πολλές γνώσεις και ήταν μεγάλη μας χαρά που και εκείνη έγραψε και μας βοήθησε. Και αυτή την αγαπώ, τους αγαπάω όλους. Πραγματικά τους αγαπάω όλους πάρα πολύ, γιατί έχουν την ίδια τρέλα με μένα. Και όταν τους είπα, παιδιά, θα γράψουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι για καλό σκοπό, για την πρόληψη και προαγωγή υγείας. Έχουμε, το καλό. Έχουμε μόνοι μας, έτσι, μόνοι μας, έχουμε χρηματοδοτήσει την έκδοσή του και το μοιράζουμε δωρεάν. Άρα, παιδιά, να σκεφτούμε ότι αυτοί οι 8 άνθρωποι, 7 άνθρωποι, 8, δώσανε και το χρόνο τους και τα χρήματά τους.
Δηλαδή έχουν κάνει την προσφορά ολοκληρωτικά, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό θα διαμένεται, θα δίνεται δωρεάν. Να πω 8 λόγοι για να κόψετε το κάπνισμα, ξεκίνα να ζεις, κάλε νοκάουτ το κάπνισμα. Είπαμε όμως για τον καλό σου εκδότη που ήταν συνεπής, ποιος εκδόσεις είναι? Αυτό θα σου πω. Θέλω πριν τις εκδόσεις, άφησε με να σου πω λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρει 6 πάρα πολύ σημαντικές αιγίδες. Έχουμε πάρει την αιγίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιός, που πιστέψτε με, παρόλο που είμαι στο ΔΟΣΟΥ και παρόλο που τέλος πάντων είμαι και πρόεδρος του επιστημονικού περιοδικού, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων κλπ. Κλπ. Μου βγάλανε την ψυχή. Γιατί είναι πολύ αυστηρή, επειδή είναι επιστημονικός φορέας, έτσι. Και βέβαια το βασικό είναι ότι δεν το πουλάμε. Έτσι. Το δίνουμε δωρεάν για να ενημερώσουμε το κοινό για την αρρωγή της υγείας. Έχουμε την αιγίδα της Ένωσης, πρέπει να το δω αυτό, θα με συγχωρήσετε πάρα πολύ, γιατί άμα δεν το πω καλά, η αγαπημένη μου φίλη μένει ζηλεμένη, θα μου φωνάζει. Πρέπει να το δω. Λοιπόν, το έκανα λάθος την άλλη φορά και γι' αυτό πρέπει να το δω. Το γράφει και εδώ ή όχι? Δεν το γράφει, έχει μόνο τα λογότυπα εκεί. Θα το δω στο mail μου. Βλέπω τα πάντα όλα εδώ, γιατί δεν ήρθαμε σκονάκια, δεν πρόλαβα. Είναι από εδώ, δεν είναι από εδώ. Καταλαβαίνεις, δεν πρόλαβα και έτσι αναγκαστικά πρέπει να το δω στο mail μου. Πόσο δεν έχω στείλει. Εσύ Μαρία, αντί να πεις πω από πνίγω, έχω δικαστήριο, έχω αυτά, έδωσες το χρόνο όμως. Έδωσα. Να ρωτήσω, έχεις παιδιά, έχεις έτσι... Έχω, άρα... χρονών. Έδωσα χρόνο. Έδωσες χρόνο, ναι. Γιατί ξέρεις ότι είναι κάτι για το μέλλον. Όταν, βεβαίως. Και όταν δίνεις, συνήθω σε κοινωνικό σύνολο παίρνει. Οπότε δεν δίνει μόνο. Όταν κάνει μια προσφορά, αυτό είναι ότι κερδίζει την ουσία. Στην ουσία, εσύ κερδίζει. Κερδίζω και γνώση, ότι έγραψα και έκανα. Και κοινωνική προσφορά, νομίζω ότι θα κάνει. Σε είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, έτσι. Η αγαλή είναι. Η ψυχή δεν πληρώνει. Ναι, και η αγαλή στην ψυχή. Αυτό. Όταν προσφέρει, όταν δίνει, παίρνει. Αυτό μου αρέσει και με συγκινεί πάρα πολύ, αλλά είναι δύσκολο της ειδικότητά σου, ναι, έτσι, να ασχοληθούν. Και νομίζω είναι περισσότερο ιατρικό το αντικείμενο και όλα αυτά. Είναι περισσότερο ιατρικό παρά νομικό. Απλά εγώ έδωσα μια νομική, ας πούμε, πινελιά. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Είναι ιατρικό το θέμα, δεν είναι τόσο. Όχι μόνο, γιατί το έχουμε πιάσει από όλες τις πλευρές. Ναι. Δηλαδή όχι, αυτό είναι το ενδιαφέρον του βιβλίου, ότι δεν μιλάμε μόνο γιατροί. Εντάξει, ή δεν μιλάει μόνο ο καρδιολόγος, ο πνευμονολόγος, τέλος. Νομική πινελιά, τι ισχύει τώρα. Τώρα το τι συνέπειες έχει το κάπνισμα στην υγεία μας. Το λέμε οι υπόλοιποι ειδικοί. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, να σας πω, επειδή τα βρήκα, θα τα ξαχάσω. Έχουμε, είπαμε, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιός. Έχουμε την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO, το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών Ιωάννης Καποδίστριας, την ΕΘΝΟΑ, δηλαδή το Σύλλογο Ολυμπιονικών Ελλάδος και το Φιλατηλικό Σύλλογο. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αιγίδες, έτσι, οι οποίοι άνθρωποι μας έδωσαν με πολύ μεγάλη χαρά, όλοι. Να τους ευχαριστήσουμε και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνατε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχω λόγια να το πω, και είναι ωραίο που όλοι θυσιάσανε, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα, που δώσατε και το χρόνο σας και τη μαθήλη σας και όλα αυτά, τέλος πάντων, και τα οικονομικά σας και όλα. Και το χρόνο σας, αυτό. Οι εκδόσεις, σου είπα, είναι αυτοέκδοση. Το εκδώσαμε μόνοι μας. Το τυπογραφείο που μας το έκδωσε ήταν το Κανέλος Πρες. Ωραία, να πούμε Κανέλος Πρες, λοιπόν, να ευχαριστούμε και εκείνον, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Νίκος είναι ήρωας. Ήρωας, γιατί όλη μέρα ήμουν στο τηλέφωνο μαζί του. Η αγαπημένη μου γραφίστρια, η Μαρία, η οποία με έπαιρνε και Σάββατο και Κυριακή, για να τα φτιάξουμε όλα όπως ήθελε η άλλη Μαρία, εγώ. Η οποία είναι πολλές Μαρίες. Όλο Μαρίες. Συμβαίνει με τις Μαρίες. Καλύτερο μου. Είχαμε την βοήθεια της Παναγίας. Είναι αυτό θα σου πω. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Μήπως η δικιά μου Μανούλα Παναγιά το επίτηδες το προστατεύει για να το προωθήσουμε. Μα ήταν κάτι για καλό σκοπό. Ναι. Και ξέρεις τι, είχαμε μιλήσει με εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι ήθελαν και χρήματα να τους δώσουμε για να το εκδώσουν.
και να κρατήσουν όλα τα δικαιώματα από τις πωλήσεις. Και τέλος πάντων, επειδή εμείς δεν θέλαμε να το πουλήσουμε, εμείς θέλαμε να το πάρει ο κόσμος για να μάθει, για να το βοηθήσουμε να κόψει το κάπνισμα. Και ξαφνικά, πριν ένα μήνα έχουμε, έτσι. Ναι, όχι, δεν ήταν. Πότε ήταν πούρτες και δεν ήταν καν έτοιμο. Εμένα μου γύρισε το μάτι. Θέλω να το κάνω. Ναι. Δεν πέρασε φίλη τη φλασιά. Μου γύρισε το μάτι. Κάτι λέγαμε και, είπα τέλος. Το κάνουμε μόνοι μας. Τέλος. Δεν κάθομαι να ακούω κανέναν εκδοτικό τίποτα. Και εδώ πέρα ήταν που τη ήρθε η φλασιά και μου ο κύριος Νίκος λοιπόν από το Κανέλος Πρες το έκανε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Έτσι. Δηλαδή. Τότε με πήρε και μου λέει. Σε ελάχιστο χρόνο. Είμαστε στο σύλλο. Πραγματικά. Ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο και σας ευχαριστώ που ήρθατε και εδώ και το παρουσιάζουμε. Λοιπόν, να κάνουμε την πρόσκληση 31 Μαΐου. 31 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Τη Δευτέρα όμως, 30 Μαΐου και ώρα 7-8, στην Παναγία Ευαγγελίστρια, που είναι το ΚΔΑΠ ΜΕΑ στην Ηλιούπολη, σας περιμένουμε όλους να έρθετε, να ακούσετε όλους τους συγγραφείς, θα μας θυμίσουν και πάρα πολλοί επώνυμοι, οι οποίοι με μεγάλη χαρά θα έρθουν για να μιλήσουν για το βιβλίο και να πάρετε όλοι το βιβλίο δωρεάν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού τη Δευτέρα, 8 η ώρα, στην πλατεία της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, στην Ηλιούπολη, που είναι εκεί το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Τα ΜΕΑ, ναι. Κυρία Μαρία, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που σας μαράκι το ένα, μαράκι και τα άλλα. Θα το πω. Δεν μπορώ να λέω. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ολυμπία, η οποία πραγματικά εδώ πέρα έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μου το NSTV. Εντάξει. Ναι. Ολυμπία και Πετρόπουλος μας στηρίζουν. Εννοείται, κάνετε ωραία πράγματα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά τώρα είμαστε και λίγο αγχωμένοι γιατί έχουμε και μάθει. Καλή επιτυχία και ελπίζω ο καθηγητής να βάλει καλύτερο βαθμό. Αυτό επειδή του πάμε την εκδήλωση. Λοιπόν, να το ξαναδείξω γιατί μου αρέσει κιόλας. Μ' αρέσει που είναι έτσι και στην τσάντα σου να το... Σήμερα ήμουν κατενθουσιασμένη όταν το παραλάβαμε, έτσι. Σαν τα παιδάκια χαιρόμουν. Μα και το παιδάκι μου αρέσει, έξω. Ναι. Το εξώφυλλο το έχει επιμεληθεί η Βούλα η Ζιγούρη. Να ξέρεις. Το έτσι, ναι. Έχει τα γάντια, έχει τη δύναμη. Και νικάει τα πάθη. Νικάει τα πάθη, γιατί είναι ένα πάθος. Πρέπει να νικηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Ολυμπία μου. Τώρα εμείς θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Βεβαίως. Και μαζί σας θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, άρα νομίζω ότι πρώτο Θεός να έχουμε την υγειά μας. Πρώτα απ' όλα. Όλα θα πάνε πρώτα πολύ καλά. Και από Σεπτέμβρη. Και εσύ θα πάρεις 10 στο μάθημα. 20. Συγγνώμη, 20. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το χαμόγελό μας είναι γιονός καλός. Βεβαίως. Θετική ενέργεια στην Ολυμπία. Μετά από όλα, δύο Μαρίες μου ήρθαν. Πες μου τώρα, ή δεν είναι σαν να με πιάνει Παναγία. Ευλογία. Εγώ έτσι το βλέπω. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδήν πρώτα ο Θεός από Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστώ πολύ και με, δηλαδή τώρα μου έχει έρθει τι εκπομπή θα κάνω μαζί σας. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, θα ανταλλάξουμε και τηλέφωνο. Ναι, ναι. Σας αγαπώ και εσάς. Τη Δευτέρα ραντεβού λοιπόν την εκδήλωση που θα γίνει. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο να πω. Καλό απόγευμα, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη για τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.